Και να σας πω και δύο λόγια για μένα, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Είμαι φαρμακοποιός και χημικός, σπούδασα στην Αθήνα και τα δύο πανεπιστήμια. Δουλεύω στον χώρο του φαρμάκου εδώ και 25 χρόνια, τα πρώτα 8 χρόνια σαν έμιστος σε δύο μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και τα τελευταία 17 έχοντας δικές μου επιχειρήσεις στο φαρμακευτικό χώρο. Στο Ευρωκοινοβούλιο είμαι εδώ και ένα χρόνο. Είμαι μέλος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών και είμαι μέλος και στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Αυτά έτσι για να έχετε μια εικόνα. Είμαι 48 χρονών, έχω δύο παιδιά. Η μεγάλη μου η κόρη είναι περίπου στην ηλικία 22 χρονών που πιθανόν είστε κάποιοι από εσάς. Έχει τους ίδιους προβληματισμούς με εσάς. Και πιστεύω ότι από αυτά που ακούσατε από την κυρία Παναγιωτοπούλου και τα λίγα που θα πω εγώ για ένα συγκεκριμένο θέμα που έχω διαλέξει να σας παρουσιάσω, θα μπορέσουν να δοθούν και ερεθίσματα για να κάνουμε κουβέντα, εφόσον αυτό σας ενδιαφέρει και καταφέρουμε να σας ερεθίσουμε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, το σημερινό μου θέμα είναι οι δυνατότητες και ευκαιρίες που έχει κανείς να απασχολείται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι από το 2002 υπάρχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία επιλογής προσωπικού, η οποία έχει έδρα της Βρυξέλλες και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003. Έχει σαν σκοπό να διοργανώνει την διαδικασία επιλογής του προσωπικού για όσους νέους, και όχι μόνο νέους, ενδιαφέρονται να εργαστούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει λοιπόν τεχνογνωσία, διοργανώνει τους διαγωνισμούς και αυτό που προσπαθεί και έχει εγγυηθεί και έχει καταφέρει είναι να υπάρχει η αμεροληψία, να υπάρχει μια διαφάνεια, να μην υπάρχει το γνωστό ελληνικό δεδομένο, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να ξέρει ότι δίνοντας τον αγώνα τον καλό μαζί με πάρα πολλούς άλλους νέους όλων των ευρωπαϊκών κρατών θα κριθεί δίκαια. Η υπηρεσία αυτή, η παρουσίασή μου είναι στη γραμματεία του συνεδρίου, επειδή θα δείτε αρκετές ιστοσελίδες, δεν χρειάζεται να σημειώνετε, όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία και να την πάρει, άρα θα σας είναι εύκολο. Υπάρχει πάντως μία ιστοσελίδα και μία δυνατότητα επικοινωνίας για να δείτε όλα αυτά τα οποία θα σας πω. Ποια είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μπω στον πειρασμό να τα αναλύσω. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι δύο ομιλητές που έχουμε την τιμή να είμαστε μαζί σας απόψε. Είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεκτικό Συνέδριο, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Για αυτά τα όργανα, φίλες και φίλοι, μιλάω εγώ απόψε, για αυτά τα όργανα σας λέω την επαγγελματική προοπτική. Καθώς επίσης και δύο συμβουλευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Για όσους ενδιαφέρονται να δούνε τι είναι αυτά τα όργανα, υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν sites που μπορείτε να μπείτε μέσα και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν, γιατί είναι μια εργασία που είναι πρόκληση. Είναι πραγματικά το επίπεδο των επιστημόνων και μη επιστημόνων που υπάρχει εκεί, είναι ό,τι ανώτερο μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα περιβάλλον φοβερά ανταγωνιστικό, σε ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης, σε όλα τα επίπεδα που ξεκινάει και από τους χώρους εργασίας και από το περιβάλλον εργασίας, από τα ωράρια που είναι σφιχτά και τηρούνται, από την ομορφιά που υπάρχει στο ότι υπάρχει ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, ομιλώνται 24 γλώσσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα άλλα όργανα και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις συνεδριάσεις υπάρχει και ταυτόχρονη διερμηνία στις περισσότερες. Υπάρχει υψηλός βαθμός υπευθυνότητας, τα στελέχη που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά όργανα είναι υπεύθυνοι, δεν είναι απλώς γραμματοκομιστές ή αυτοί που κάνουν φωτοτυπίες, είναι άτομα με προσωπικότητα τα οποία έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Και υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεμάτων και εξειδίκευση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά όσων απασχολούνται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θεωρήσουμε ότι είμαστε πτυχιούχοι, υπάρχουν τρεις βαθμοί εισαγωγικοί. Σας δίνω μερικές πρακτικές πληροφορίες που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχει ο πτυχιούχος χωρίς σημαντική εμπειρία, ο πτυχιούχος που έχει 3 χρόνια εμπειρία και υπάρχει και μια κατηγορία Δέλτα ιδιαίτερων απαιτήσεων. Πού μπορούν να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι, αν είναι θετικών επιστημών, στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας,
Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στη διερμηνία και τη μετάφραση, όπου προαπαιτούμενο είναι να έχετε τουλάχιστον εξαιρετική γνώση δύο γλωσσών πλην της μητρικής σας, πλην της ελληνικής ή και της συνδυασμού δύο γλωσσών. Και βέβαια πολλές φορές όταν γίνονται οι διαγωνισμοί υπάρχουν και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δηλαδή επιθυμώ να έρθει κάποιος ο οποίος μιλά την εσθονική, μιλά την σλοβακική, δηλαδή περιγράφεται η ανάγκη που θέλουν να καλύψουν. Πού αλλού μπορούν να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι? Στην τεχνολογία πληροφοριών. Όλη η δουλειά μας, φίλες και φίλοι, είναι βασισμένη στην ευρυζωνικότητα, στις νέες τεχνολογίες. Κάνουμε χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κοινοτικά όργανα έχουν ίσως το μεγαλύτερο στον κόσμο σύστημα intranet, μεγαλύτερο ίσως και από την CIA. Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κοινοβουλίου είναι τεράστια. Οι πληροφορίες είναι απίστευτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι backup, τι υποστήριξη πρέπει να υπάρχει από πίσω. Απασχολούνται στην οικονομία, έτσι, προϋπολογισμοί, δαπάνες, λογιστικές πράξεις, χρηματοοικονομική διαχείριση, στις πολιτικές επιστήμες, διότι μεγάλος αριθμός επιστημόνων χαράσει, συντάσσει μελέτες για την πολιτική από το περιβάλλον, τους καταναλωτές, την οικογένεια, την παιδεία. Υπάρχουν οι λεγόμενοι policy advisors, σύμβουλοι πολιτικής που είναι στελέχοι, εξειδικευμένα, με μεταπτυχιακά. Όλοι αυτοί μπορούν να εργαστούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο λογιστικό έλεγχο και στο νομικό τομέα. Αλλά απασχολούνται και μη πτυχιούχοι. Δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης, να έχουν μια επαγγελματική εμπειρία 2-3 ετών. Η γλώσσα είναι επίσης must. Δεν εννοείται να πάει ένας Έλληνας ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους υπολείπους εκεί πέρα, αλλά χρειαζόμαστε ή ένας υδραυλικός, γιατί έχουμε και τέτοιους Έλληνες, ή άλλοι που κάνουν άλλες δουλειές, σε πάση περιπτώσει ηλεκτρονικών μηχανημάτων κλπ. Απαραίτητη ξένη γλώσσα. Προσλαμβάνονται ως βοηθοί, έχουν πολλά καθήκοντα υποστήριξη στους υπολογιστές, γραμματιακή υποστήριξη, διοικητικές εργασίες. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές τέτοιες εργασίες. Υπάρχουν και μια τρίτη εργασιακή σχέση. Ξέχασα να σας πω ότι οι δύο πρώτες που παρουσίασα, πτυχιούχοι και μη πτυχιούχοι, είναι μια μόνιμη θέση. Αν μπεις, μένεις. Υπάρχουν και οι λοιπές εργασιακές σχέσεις, όπου κατά περίπτωση τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνουν έκτακτους και επικουρικούς υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κάτι αντίστοιχο που το έχετε υπόψη και από την πατρίδα τη δική μας. Ποιες είναι οι διαδικασίες πρόσληψης? Δημοσιεύονται οι προκηρύξεις στον τύπο των κρατών μελών. Θα έχετε δει σε πολλές εφημερίδες και ιδιαίτερα στις ροζ σελίδες, που είναι οι οικονομικές σελίδες, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προσλάβει αυτούς και αυτούς. Βγαίνουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ιστοσελίδα του οργανισμού επιλογής, του προσωπικού, αλλά και στις ιστοσελίδες των γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Όλα αυτά υπάρχουν δεδομένα. Ένα παράδειγμα, μάλλον τρία παραδείγματα προκηρύξεων, για να έχετε και μια πραγματική εικόνα. Έτυχε να βρω ότι χρειάζονται γραμματείς και το registration time, δηλαδή ο χρόνος για να υποβάλλετε αιτήσεις, είναι μέχρι 14 Νοεμβρίου του 2008. Την ίδια στιγμή βλέπω μια άλλη προκήρυξη, η οποία έχει γίνει για πρόσληψη νοσοκόμων, γιατί χρειαζόμαστε και τέτοιους στα όργανα, για ιατρικές υπηρεσίες και βρεφονιπιακούς σταθμούς ή παραπάνω δοκιμαστικά τεστ για ανοιχτούς διαγωνισμούς θα αποτελέσουν την πηγή για να προσλάβει υπαλλήλους. Αυτό το πρώτο θα το εξηγήσω παρακάτω. Ποιες είναι οι διαδικασίες? Καταρχήν πρέπει να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών και να ξέρεις άριστα δύο ξένες γλώσσες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στους διαγωνισμούς, παιδιά, που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει διαγωνισμό για να κάνει μια επιλογή. Κάτι αντίστοιχο με το ΑΣΕΠ. Δεν σημαίνει ότι οι επιτυχόντες έχουν προσληφθεί. Έχουν λοιπόν ένα ντεπό από επιτυχόντες, από τους οποίους θα προσλάβουν. Είναι διαφανής η διαδικασία. Βγαίνει στο διαδίκτυο, γνωρίζετε τη σειρά στην οποία είσαστε, αλλά δεν γνωρίζετε πότε και αν θα προσληφθείτε. Άρα γίνεται μια κατάταξη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γίνονται διαγωνισμοί για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Όταν η Βουλγαρία με τη Ρουμανία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν συγκεκριμένοι διαγωνισμοί για να προσληφθούν υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν τις δύο αυτές συγκεκριμένες χώρες.
χώρες. Με ποιες διαδικασίες γίνεται αυτό? Υπάρχουν τρία στάδια. Υπάρχει μια διαδοκιμασία προεπιλογής, όπου κανείς περνά ένα τεστ γενικών και ειδικών γνώσεων με multiple choice questions, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Αφού περάσουμε αυτό και γίνει το πρώτο screening, μένουν κάποιοι λιγότεροι, υπάρχει γραπτή εξέταση και προφορική εξέταση και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανή εξέταση στη δεύτερη γλώσσα. Κατατάσσονται οι υποψήφοι σε έναν κανονικό και σε έναν εφεδρικό πίνακα και από εκεί και πέρα γίνεται η επιλογή. Εδώ σας πάω σε αυτό που σας έδειξα πριν, ότι ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ακριβώς για κατάταξη. Δεν περιέγραφε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, απλά σας βάζουν σε μια σειρά για να ξέρει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα προχωρήσει.